Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και στην επόμενη περίοδο. Έχει αρχίσει λοιπόν το παιχνίδι. Χτελέστηκε το φάουλ. Απομακρύθηκε η μπάλα για να φτάσει στον Μαρκόφσκι. Θα δώσει στον Ιρέπ. Σέντρα στην περιοχή για τον Ντένινγκ. Η κεφαλιά πάνω στον Ρούτκο. Αυτή είναι πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Καταγράφεται στο 1 λεπτό. Στο δεύτερο δοκάρι πάει η μπάλα. Ο Ρούτκο έκανε άστοχη έξοδο. Παίρνει φορά ο Ουντός, γι' αυτός εκτελεί και αποκλούει ο Ρούτκο, δεν ευνηδιάστηκε. Δεν τα κατάφερε ο Ντένινγκ, πρόλαβε και τον Βαλακάρη και από μακριά πλάσαρε τον Ρούτκο. Η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία, πολύ καλή ενέργεια. Εκτελεί ο Βαλακάρη με δύναμη. Αυτόν γκολ είναι 1-0 από τον Κυριάκου. Στο 24ο λεπτό με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ η ομάδα της Πάφου. Δείτε εδώ ξανά την εκτέλεση από τον Βαλακάρη. Πάει να διώξει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Βρίσκει στο κάτω μέρος της φτέρνας του νομίζω. Ίσως και λίγο πιο πάνω. Και καταλήγει στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα τον Φελίπε. Να προτιμά να δίνει πάσα στον Μαρκός και ελεύθερο στην περιοχή. Θα κάνει το πλασέο Ρούτκο. Δεύτερο αυτόν γκολ στο παιχνίδι. 1-1 η ένωση στο 33ο λεπτό. Αυτή τη φορά η τύχη χαμογέλασε στους γηπεδούχους. Ο Κβίτα είναι ο παίκτης που έστειλε τα δίχτυα, την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 33ο λεπτό λοιπόν, μέσα από ακόμα ένα αυτογκόλ διαμορφώνεται το 1-1. Άτυχος όπως και ο Κυριάκου νωρίτερα, ο Κβίτα της Πάφου. Βαλακάρη πάτησε πάρα πολύ ωραία στον Περίγκο, ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ. Πάτησε την μπάλα, ο Βαλακάρη έχει μεγάλη ευκαιρία, ο Κατσεύσκι θα του πει όχι, πολύ μεγάλη επέμβαση. Γύρισμα πίσω στον Ρούτκο, ο οποίος έκανε λάθος. Ο Θεοδόρου θα πάρει την μπάλα, είναι καινή εστία, έτοιμος να σκοράρει. 2-1 η ένωση. Από το λάθος του Ρούτκο στο 48 λεπτό με τη συμπλήρωσή του μπήκε τον γκολ. Το γύρισμα προς τα πίσω. Χάνει το κοντρόλ ο Ρούτκο, αξιοποιεί το λάθος ο Θεοδόρου. Βάζει την μπάλα μπροστά, βλέπει το κενό τέρμα και την στέλνει στο βάθος της εστίας της Πάφου, σημειώνοντας το 2-1. Ξανά και ξανά το γκολ του Θεοδόρου που δίνει το προβάδισμα. Χτέλεσε ο Βαλακάρη, κεφαλιά από κοντά, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Πάνιτς από πολύ κοντά, εντός της μικρής περιοχής. Βαλακάρη έδωσε πολύ ωραία στον Καμπράλ. Παλιά στην περιοχή του Γκαντσέφσκι, ο Ιρέπ, ο Βάθα κερδίσει την μπάλα, προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω τελικά στον Πάντσο, το σούτ απέκρουσε ο Γκαντσέφσκι και ο Πάλαζιτς έστειλε την μπάλα. Και οι 11 παίκτες της Ένωσης πίσω από την μπάλα, ο Βαλακάρη έδωσε μια έξοχη πάσα για τον Καμπράλ, έτοιμος για την σέντρα. Στο πρώτο δοκάρι πάει μπάλα, ο Βά έκανε αμέσως το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Τους αντιπάλους, τον Περικόνα ετοιμάζεται να εκτελέσει την αγωνία στο κατακόρυφο. Παίζει δίπλα με τον Καμπράλ. Θα βγει η σέντρα στην περιοχή του Γκατσεύσκι. Η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Αουρέλιο έκανε το σουτ πάνω από την εστία του Γκατσεύσκι. Αυτή ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Γύρισμα στην περιοχή, ο Περικό. Θα γυρίσει προς τα πίσω ο Κυριάκου. Η μπάλα στον Βα, νέο γύρισμα. Δεν θα φτάσει η μπάλα στον Τόρες. Νέα απομάκρυνση από τον Κυριάκου. Τέλος της αναμέτρησης. Πολύτιμη νίκη για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η πρώτη με τον Σωτήρη Αντωνίου στον πάγκο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.